Κύριε Κακλαμάνη, δύσκολε ημέρε. Δύσκολε ημέρε για τη χώρα και με την Αλεξανδρούπολη και με το δάσο τη Δαδιά. Ε, και λίγο πιο κάτω στη Ροδόπη, τα βλέπουμε όλε αυτέ τι μέρε. Ε, κάτι δεν πήγε καλά, κύριε Κακλαμάνη. Ακούμε μεγάλη κριτική που σα ασκείτε, έντονη κριτική που σα ασκείτε. Ε, ε, καυστικά σχόλια για το επιτελικό κράτο. Θέλουμε να μα πείτε τι δεν πήγε καλά, κατά τη γνώμη σα. Και αν όλα πήγαν καλά, κατά τη γνώμη σα. Νομίζω ότι είναι δύο τα κομμάτια. Το ένα αφορά την προετοιμασία και την πρόληψη. Αυτό το κομμάτι θα συζητηθεί εν ηρεμία, ξεκινώντας από τη Βουλή, νομίζω, την ερχόμενη εβδομάδα κάποια μέρα, σε επίπεδο αρχηγών, όπου εκεί και την ενημέρωση θα έχουμε από πλευράς Πρωθυπουργού και τις τοποθετήσεις των κομμάτων σε επίπεδο των αρχηγών τους. Ε, άκουσα εχθές για το κομμάτι αυτό τι είπε ο αρμόδιος υπουργό mm. κ. Λικίλιας. Αλήθεια είπε, δεν είπε ψέματα. Είχε γίνει προετοιμασία πολύ μεγαλύτερη από ό,τι οποιοδήποτε προηγούμενο έτο. Μία καταρχήν τοποθέτησή μου είναι ότι προφανώ δεν έφτανε. Θέλει επιπλέον και ενδεχομένω και άλλου τύπου προετοιμασία. Πρέπει να αλλάξουν δηλαδή τα σχέδια, κυρία Καρδάκη. Ενδεχομένω δεν είμαι ειδικό. Εγώ είμαι γιατρό. Στο να κάνω τον έξυπνο σήμερα εδώ ούτε προσφέρω ούτε τίποτα. Εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση για δύο πράγματα πριν πάω. Στο δεύτερο κομμάτι που είναι η καταστολή τη πυρκαγιά. Ε, Σα άκουσα το πριν που διαβάζετε τι εφημερίδε και δώσατε έμφαση, το διαβάσατε μάλιστα, το αρθράκι στην πρώτη σελίδα της Καθημερινή. Εποφελούμε που είναι εδώ δύο συνάδελφοι σοβαροί, εκπρόσωποι των κομμάτων του. Τι έλεγε στην ουσία αυτό το άρθρο, Ότι βεβαίω όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είμαστε οι, πρέπει να είναι ίσοι. Το ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο όλοι τα κόμματα το στηρίξαμε. Πρέπει όμως να πάρουμε μια γενναία απόφαση πολιτική με όμικρον γιώτα. Κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι κάνουν κάποια δουλειά που δεν την κάνει αυτός που κάνει είναι σε ένα υπουργείο και κάθεται πίσω από ένα γραφείο. Είναι άλλη δουλειά του πυροσβέστη που κάνει, είναι άλλη δουλειά του αστυνομικού, είναι άλλη δουλειά του στρατιωτικού. Για αυτού λοιπόν του ανθρώπου, χωρί να καταργηθεί το ενιαίο μισθολόγιο, πρέπει να βρεθεί κάποιο είδου και ηθική αλλά και ηλική ανταμοιβή. Mm. Κλείνω την παρένθεση. Δεν είναι της παρούσης. Απλά μου άρεσε και που το διαβάσατε και που το σχολιάσατε. Το δεύτερη παρένθεση είναι, τα έλεγα με, με τους συναδέρφους έξω, ότι αυτή η ιστορία με τα μπάζα είναι θλιβερή. Δεν είναι μόνο την αιστείες ανάφλεξης. Είναι και εμπόδιο, εμπόδιο του να μπει μέσα στο δάσος. Ακόμη και μικρά ευέλικτα αυτοκίνητα. Δεν θα έπρεπε όμω, κύριε Πρόεδρε, να έχουν ε, μπει μέσα στα δάση να τα έχουν καθαρίσει. Αυτό είναι το κομμάτι. Δεν είναι η πρόληψη, λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει ένα κοινό. Ναι, αλλά ταυτόχρονα είναι πλέον και η ατομική ευθύνη του καθενό από εμά. Το να πηγαίνω εγώ να πετάω τον παλιό μου καναπέ μέσα στο δάσο, επειδή μένουν στου τρακομακεδόνε και το μετάφραση και το βετοάιο με συγχωρείτε πάρα πολύ. Συμφωνώ απόλυτα Έτσι, μαζί σα. Εκεί χρειάζεται να χρησιμοποιήσει προ ή πλασίου. Και έλεγα βέβαια, που θα τον βρει και έλεγα στα στο παιδιά καλά, στους αφαι... συγγνώμη, στου κυρίου απ' έξω, ότι εγώ έχω γίνει μονότονο, έχω γίνει γραφικό από την αρχή του καλοκαιριού. Ούτε το κόμμα μου δίνει σημασία σε αυτό που λέω. Ε, ότι πρέπει να επανέλθει η αγροφυλακή. Όσο υπήρχε η αγροφυλακή, αυτοί ήταν που κάνανε τον έλεγχο τον mm -hmm. οποίο είπατε, γιατί ήξεραν κυρίω τα δάση. Ε, βέβαια. Κλείνω την παρέτηση. Και έρχομαι στο κομμάτι τη καταστολή. Στο κομμάτι τη καταστολή, εγώ άκουσα σήμερα πάλι από εσά τον κύριο Σταθόπουλο, τον πρόεδρο των πυροσβεστών. Mm -hmm. Και άκουσα χθε και τον αρχηγό. Αναφέρομαι σε αυτού και δεν αναφέρομαι στο τι λέει η κυβέρνηση, γιατί δίνω περισσότερο βάρο στου ειδικού τη λένε, στου επιχειρησιακού. Νομίζω ότι από άποψη προσπάθεια, εγώ δεν βλέπω να έχουν υπάρξει και να κάνουν οι άνθρωποι ό,τι μπορούν καλύτερο. Προφανώ δεν πετυχαίνουν πάντα τα σχέδια. Άκουσα, παραδείγματο χάρη, ενώ όλοι λέγανε είχαν πάρει ανάσα μέχρι τι 3 το μεσάνυχτα για την Πάρνηθα, ξαφνικά είτε το φαινόμενο της καμνάδας που λέγατε, είτε η αλλαγή και η ενίσχυση, το... άλλαξε τον προγραμματισμό. Ε, τώρα θα τους κρεμάσουμε για αυτό το πράγμα. Ο ή ο φταίει ο συντονισμό. Είμαι έτσι, Δεν κρεμάμε του επιχειρησιακού. Νομίζω λοιπόν ότι στο δεύτερο κομμάτι έχει γίνει ό,τι ήταν καλύτερο δυνατόν να γίνει. Βεβαίω το αποτέλεσμα είναι το τραγικό. Ούτε θα επικαλεστώ εγώ τι γίνεται στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στον Καναδά ή στην Καλιφόρνια. Ο καθένα κοιτάει τα του οίκου του. Έτσι. Κράτη πολύ πιο οργανωμένα από εμά, είδατε ότι και αυτά αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Αυτά έχω να πω σαν εισαγωγή, σαν τώρα τοποθέτηση. Κύριε Καραμερό, εσεί ποια είναι Αν η. Αν με επιτρέψετε α... να σα πω και να αναφερθώ και λίγο τοπικά, μόλον ότι είναι πολλέ οι αιστείε όλη την Ελλάδα και είναι... πρόκειται για μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Στι 17 Ιουλίου χάσαμε 38.500 στρέμματα παρθένου δάσου στο Πάνιο Όρο, στα Καλύβια, στη Σαρονίδα, στο Λαγονίσι, στην Ανάβησο. Και δυστυχώ τώρα για τρίτη συνεχόμενη μέρα καίγεται στην Ανατολική Αττική πια μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στη Δυτική Αττική στη Φιλή, στον Ορονέο Όγκο τη Πάρνητα, μέσα στον Εθνικό Δρυμό. Για τρίτη μέρα παρθένο δάσο, ο Εθνικό μα Δρυμό. Θέλω να σα πω, επειδή εμένα είναι το βουνό που μεγάλωσα, η γειτονιά μου, το Μενίδη, συγκεκριμένα το Πανόρα. Είναι μια τη περιοχέ που ήρθε σήμα προειδοποίηση ετοιμότητα στι 4 παρά 20 τα ξημερώματα και 112 τα ξημερώματα επίση, όταν είχαμε αυτή την αναζωοπήρωση, με άπνοια μέσα στη νύχτα. Βέβαια, είναι ένα τεράστιο μέτωπο το οποίο μένονταν τι προηγούμενε 48 ώρε. Και αυτή την ώρα πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στέκονται έξω σε στάσει λοφορείου. Μιλάω τώρα για το Μενίδη, mm. επειδή ε, την περιοχή με του συνεργάτε και ήμουνα εκεί mm. μέχρι πριν από μία ώρα. Είναι άνθρωποι που στέκονται σε καφετέρειε, σε ταβέρνε, σε στάσει μη γνωρίζοντα αν μπορεί να επιστρέψουν στα σπίτια του, πώ θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δηλαδή, είναι, μια, είναι ώρα μάχη. Και ναι, το πυροσβεστικό σώμα, οι εθελοντέ, οι αστυνομικοί, οι υγειονομικοί ε, ένστολοι δίνουν τη μάχη με την πυρκαγιά. Δεν θέλω να μιλήσω για τον συντονισμό, δεν θέλω να μιλήσω με λεπτομέρειε για το αν έχουν γίνει όσα πρέπει. Η αλήθεια είναι ότι Γιατί είναι πολλά αυτά. ζητήσατε όμω προημερησία συζήτηση στη Βουλή. Θα σα πω. Ανέφερε κάτι ο κύριο Πρόεδρο και θα ήθελα να. Μίλησε για την Αγροφυλακή. Mm -hmm. Το 2019, όταν εξελέγει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, βρήκε 5.000 εργαζόμενου στα δάση, οι οποίοι έκαναν καθαρισμό δασικέ οδού αντιπυρικές ζώνες mm -hmm. και σταμάτησε το πρόγραμμα κοινοφελού απασχόληση. Γιατί έβγαλε αυτού 5.000 ανθρώπου από τα δάση. Κακώ πετάνε του καναπέ τα πλακάκια κάποιοι. Αλλά αν υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα 5.000 άνθρωποι που κάνουν αντιπυρικέ ζώνε και καθαρισμό τασών, δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση. Αυτή ήταν με το πρόγραμμα τη ενοφελή εργασία. Βεβαίω, υπήρχε πρόγραμμα συγκεκριμένο. Επίση, παραδώσαμε και το ξέρει ο Πρόεδρο, υποδέχτηκε η Βουλή όλα τα κόμματα από κοινού το πόρισμα Γκολντάμερ, το οποίο μιλούσε για την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων. Το πέταξε στα σκουπίδια. Όχι, Μιλάμε Μεγάλο τώρα αυτά... κομμάτι αυτού του προγράμματο από... έχει εφαρμοστεί. Μην λέτε ότι δεν έχει εφαρμοστεί. Το λέει. Υπάρχει Θες, ο σταθμό τη εθνική καταστροφή. Στο μάτι. Το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο κ. Λοιπόν. Μισωτάκη και ανήλθε στην εξουσία με ένα από τα βασικά του α, αφηγήματα. Δυστυχώ, όταν πετάει στον κάλαστο στο να χρήσει το πόρισμα Γκολντάμερ, αφήνει το έτοιμο νομοθετικό πλαίσιο που είχε ετοιμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνει σε ένα νέο νόμο, τον οποίο δεν έχει εφαρμόσει τρία χρόνια. Ο νόμο τη πολιτική προστασία δεν έχει εφαρμοστεί. Ο Υπουργό Κλιματική Κρίση, πριν μιλήσει για το Μάουι χτε, ο κ. Κικίλια, ο ίδιο παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει οργανόγραμμα στο Υπουργείο Κλιματική Κρίση. Ο κ. Κικίλια είπε ότι πρέπει άμεση προτεραιότητα να προσλάβει 500 πυροσβέστε. Έχουμε πει ότι είναι 3.500 τα κενά στο πυροσβεστικό σώμα. Και ορθώ λέει ο κ. Κακλαμάνη για το μισθολόγιο των υπαλλήλων. Ναι, όταν αυτοί οι υπάλληλοι με την πράξη νομιστικού περιεχομένου, η οποία έρχε, έφερε τώρα η Νέα Δημοκρατία από τα πρώτα που έφερε στη Βουλή, στέλνουν του ένστολου ή του πυροσβέστε να οδηγούν ασθενοφόρο γιατί δεν θέλουν να πάρουν κόσμο στο ΕΚΑΒ, τι νομίζετε, υπάρχει πραγματικά πρόβλημα. Και κατά λίγο. Εδώ ε, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ήρθε ο κύριο Τηλιανίδη, ο προκάτοχο του κύριο Κικίλια, στη Βουλή, τον Ιούλιο, πριν κλείσει η Βουλή, που ανοίγει πάλι τώρα στι 28, και είπε για το πρόγραμμα Υγή 3 δισεκατομμύρια 159 εκατομμύρια ευρώ. Συναντήσαμε λέει γραφειοκρατία και δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώ. Απορρόφησαν από 3 δισεκατομμύρια. Πόσα 159 εκατομμύρια ευρώ, 0,5%. Τα στοιχεία είναι δημόσια. Δεν τα λέω mm. ε, ε, από κάποιο εξελόχαρτο, σαν και αυτά που τύπωναν προεκλογικά από τα σπίτια του και μα έφερναν. Εδώ λοιπόν, επειδή η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε από τη Νέα Δημοκρατία και εν καιρό ειρήνη, δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει προηγούμενο να καίγονται δύο πτέρυγε μάχη. Οι 111 στην Αχέλο με τι εκρήξει και η φωτιά να μπαίνει στην 112 στην Ελευσίνα, υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικών ευθυνών. Εντάξει, ναι, δεν είναι η ώρα να το συζητήσουμε τώρα που εκεί ακόμα η φωτιά στον Εθνικό Ιδρυμό. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει μία σιωπή, γιατί αυτή η ασυλία και αυτή η μονοδιάστατη χρήση του 112 που η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία βρήκε έτοιμο και σε πιλωτικό, με πιλωτική χρήση το 2019. Νομίζω ότι δεν οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα. Πρέπει να υπάρξει μια εγρήγορση. Έχουμε ακόμα αρκετέ μέρε στην αντιπυρική περίοδο. Ε, Προφανώ έχουν γίνει λάθη στο σχεδιασμό και οι προτεραιότητε που έχουν μπει. Δεν υπάρχει πολιτική ε, πρόληψη ε, στα δάση. Εδώ υπάρχουν βέβαια και ευθύνε στο παρελθόν. Πώ πέρασε η διασωπηρό βεσημόνα στο περιοριστικό σώμα, πώ έμειναν αποδυμα... αποδυναμωμένε οι δασικέ κρίσει. Μα είπε και όλα αυτά από, τα από τα την Αλεξανδρούπολη, ότι για το δάσο τη Δαδιά περιπολεί ένα άνθρωπο. Ένα άνθρωπο Κοιτάζει το τι συμβαίνει το οποίο σε μία έκταση και πέρυσι, το δάσος, που το είναι... Το διάσος, δεν είναι σε έκταση πρόκειο. ανάλογη με την. Με την α... Δεν ξέρω πόσο μα είπα. Όχι, ότι κάει και έκταση ανάλογη με την. Με 300.000 τράπεζα. Μίριο τιμή και Είναι λοιπόν, το δάσο. Ένα 80... άνθρωπος να περιπολεί αυτό λοιπόν, το δάσο. Όταν δεν λοιπόν, κυρία Πατσουλάκη, πέρσι επί 12 ημέρες, κάηκε το 80% του πυρήνα του σπάνιου παγκοσμίω δάσου τη Δαδιά και φέτος, ένα χρόνο μετά, ένα άνθρωπο περιπολεί ενώ στι 7 Ιουλίου ο κ. Μητσοτάκη πήγε στο Υπουργείο Κλιματική Κρίση και είπε: Είμαστε έτοιμοι και έχουμε έναν άψοχο σχεδιασμό. Τα αποτελέσματα, θα συμφωνήσω με τον κ. Κακλαμάνη, δεν δικαιώνουν την κυβέρνηση. Αντίθετα, οι πολίτε είναι δικαιολογημένο να αισθάνονται ανασφάλεια, γιατί δεν είναι το θέμα να φτάσει η πόρτα η φωτιά να σου κάψει την πόρτα. Και οι κάτοικοι των Αχαρνών, των Θρακομακεδόνων, όλη τη Αττική που αναπνέουν τον καπνό, που βλέπουν τη στάχτη και το βουνό να καίγεται τρει μέρε μέσα στην Αττική, Δικαιολογημένα αισθανόμαστε ανασφάλεια. Κύριε Ξεκαλάκη. Κοιτάξτε, προφανώ. Ε, και εσύ κάνατε και εσεί έτοιμα για ναι. προημερησία συζήτηση στη Βουλή. Θεωρούμε καταρχά ότι τέτοιου είδου θέματα πρέπει να αντιμετωπίζονται συνολικά από το πολιτικό σύστημα. Εμεί και μέσα από την εμπειρία που έχει και ο ίδιο ο πρόεδρό μα, ο Νίκο Ανδρουλάκη, ε, λόγω τη συμμετοχή του στο μεγάλο πρόγραμμα, το Ευρωπαϊκό, το ΡΕΣΚΙΓΙΟΥ ήταν από τους συνδιαμορφωτές του. Θέλουμε να εισφέρουμε σε αυτή την προσπάθεια. Το θέμα είναι κατά πόσο η κυβέρνηση το επιθυμεί. Προφανέστατα, σε αυτές τις ώρες, η πολιτική οξύτητα δεν βοηθάει. Αλλά δεν μπορούμε παρά να μην παραγνωρίσουμε ότι τίθεται ένα θέμα ολιγορίας. Σε ό,τι αφορά στα θέματα πρόληψης. Και εκτίμηση μου είναι ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός της λάθος ανάγνωσης του γιατί πέρυσι, το 2022, κάηκαν μόλις 225.000 στρέμματα. Δεν είναι μικρό το νούμερο, αλλά σε σχέση με τα 1.300.000 που βρισκόμαστε σήμερα και ο Θεός Βοηθός που θα φτάσει, αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη διαφορά. Πέρυσι, λοιπόν, Πώς έγινε αυτό, όμως, αφού κυβέρνηση... έκανε περισσότερα ένα αέρια μέσα. Ε, αυτό είναι απόρριας άξιων, κύριε Κακλαμάνη. Θα πρέπει να απαντηθεί ο κύριος Καραμέρος ε, για το πρόγραμμα πρόγρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ πριν από δύο χρόνια με την Πανοκρουσίες το, το ανακοίνωσε mm -hmm. και το παρουσίασε η κυβέρνηση. Πράγματι ισχύουν τα νούμερα τα οποία ακούστηκαν εδώ πέρα. Υπάρχει μηδενική απορροφητικότητα. Ε, υπήρξε αδυναμία στο σχεδιασμό της δημιουργίας 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας γιατί ξέρετε η κάθε περιοχή έχει την τοπογραφία της και έχει δικές τοπικές συνθήκες. Έτσι. Η ουσία ποια είναι η ουσία είναι ότι φαινέται ότι η σημερινή κυβέρνηση που είναι και η προηγούμενη κυβέρνηση δεν επενδύει στην πρόληψη. Πιθανά θεωρεί ότι είναι πολύ μεγάλα τα κόστη, είναι πολύ πιο εύκολο για αυτην να δίνει μετά κάποια χρήματα ως αποζημιώσεις και ξέρετε δεν είναι μόνο το κομμάτι με τι πυρκαγιέ. Από το Φλεβάρι του 2022, όταν έγινε ο μεγάλο σεισμό στην Τουρκία, η σημερινή κυβέρνηση είχε εξαγγείλει, και προηγούμενη κυβέρνηση, και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό είχε εξαγγείλει ότι θα γίνει προσυσμικό έλεγχο στα δημόσια κτίρια και στα σχολεία. Mm -hmm. Το ξέρετε και πιθανά το ξέρει και ο Πρόεδρο, γιατί ήταν, είχε διατελέσει και πετυχημένο δήμαρχο Αθηναίων, ότι υπάρχουν 9.000 σχολεία τα οποία έχουν χτιστεί τη δεκαετία του 60 μέχρι το 1985, που δεν έχει γίνει ούτε ένα έλεγχο. Δημόσια κτίρια γενικά. Ε, όχι, και σχολεία. Και σχολεία. Μεταξύ αυτό. τα σχολεία είχε κάνει ο κύριο Καρίδη επί των ημερών. Ναι. Το ξέρω, κύριε Κακλαμάνη, αλλά είστε μικρή μειοψηφία και έχουν περάσει και 15 χρόνια, όπω λέει ο κύριο Καραμέρα. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι είναι επιλογή τη κυβέρνηση να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό και εμεί τη μεμφόμαστε και θέλουμε να έρθει ο κύριος Μητσοτάκη, ο οποίο Ιούλη μήνα, λίγο πριν τι πρώτε πυρκαγιέ, στην Αττική, σε περιαστικές περιοχές ε, ξεκινήσουν, που έλεγε ότι όλα βαίνουν καλώ, να έρθει να μας πει τι ακριβώ συμβαίνει. Και η ευθύνη προφανώ βαρύνει τον ίδιο και του συνεργάτε, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, την οποία επέλεξε όχι μόνο σήμερα και την προηγούμενη φορά. Και θέλω να θυμίσω ότι Υπουργό Πολιτική Προστασία είναι ο κύριο Χαρδαλιά. Για να το ξέρουν και οι συμπολίτε μα ε, στην Αττική, ο οποίο σήμερα, μετά από το μη σχεδιασμό που έκανε το προηγούμενο διάστημα, έρχεται να ζητήσει την ψήφο των συμπολιτών μα. Νομίζω ότι πρέπει να συνεκτιμηθεί εν ώψη και των περιφερειακών εκλογών αυτή η αποτυχία του κυρίου Χαρδαλιά. Κύριε Κακλαμάνη, τι λέτε, Βλέπετε, τα βέλη για το κομμάτι τη πρόληψη ε, είναι πολλά. Κοιτάξτε. Και όχι μόνο, και έθε, τέθηκε και ένα θέμα πολιτικών ευθυνών, κύριε Πρόεδρε, ε. από του συναδέλφου σα. Και βέβαια, εγώ να ρωτήσω αν, έχ, αν έχει γρατζουνιστεί το, η εικόνα του επιτελικού κράτου. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο κύριο Μητσοτάκη είναι πολλέ φορέ. Ε, έχει επενδύσει πάνω σε αυτό το θέμα τη ασφάλεια των πολιτών που βλέπουμε τώρα και με, τους, ε, και με την περίπτωση τη Αχυάλου και τώρα με την περίπτωση των Πυρκαγιών. Αρχίζει λίγο αυτό το αίσθημα και ε, ε, βάλετε. Κοιτάξτε, εγώ σαν γιατρό. Έχω θεοποιήσει τη λέξη πρόληψη. Για την επιστήμη μου εννοώ. Γιατί ξέρω πόσο σημαντικό πράγμα είναι και στην ιατρική η λέξη πρόληψη. Άρα είμαι φανατικά υπέρ της λέξης πρόληψη σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής. Να πούμε. Δεν θα συμφωνήσω ότι δεν επένδυσε η κυβέρνηση στο κομμάτι πρόληψη. Αυτό που είπα και το επαναλαμβάνω και τώρα και υποθέτω αυτό θα φανεί όταν θα κάνουμε συζήτηση με νυφαλαιότητα, ότι χρειάζονται επιπλέον πράγματα. Το ότι υπάρχουν πράγματι 3.000 καινές θέσει στη δασοπυρόσβεση, με τη γενικότερη έννοια το λέω, όχι μόνο στην πυροσβεστική, αυτό είναι ένα Κύριε θέμα. Κύριε Πρόεδρε, για αυτό πρέ... που είπαν οι συνάδελφοί σας, γιατί, δεν, γιατί υπήρξε πρόβλημα στην απορρόφηση, των κονδυλίων ναι, του Άλβαρο. Δεν ε, το γνωρίζω, να, απα... ρεσπιου, δεν ρεσπιου, το γνωρίζω να σας απαντήσω. Ε... Απλά δεν δέχομαι. Υποθέτω ότι ο κ. Καραμέλος λέει για απάντηση που έδωσε ο κ. Ο, ο προηγούμενο υπουργό μέσα στη Βουλή. Δεν ήμουν, δεν το άκουσα. Σε τον... σχέση με το πρόγραμμα, έγινε. <σχέσεις> ναι, ναι, ναι. <σχέσεις> δεν τον αφήσιζω. Ότι Υπάρχει γραφειοκρατία. Ναι. Δεν αφήσει ποιοτικά να ιστοθεί. Είναι μεγάλο το ποσοστό τη μία απορροφητικότητα. Δεν με καλύπτει πάντω η απόφαση. Εγώ τοποθετούμε η απάντηση. Ε, τοποθετούμε ευθασό. Δεν με καλύπτει. Διότι πράγματι δια, μια κυβέρνηση διασφαλίζει 2,5 δισεκατομμύρια, 2,1, ναι, δεν είναι 3 Είναι, ναι, είναι ναι. και από το ΕΣΠΑ. Ορθώ ναι, το είπε ναι, το 105. Ναι, Συνολικά τα οποία είναι πολλά λεφτά. Τα οποία θα μπορούσαν να έχουν γίνει ναι, πολύ να περισ... ναι, πολύ περισσότερα πράγματα. Α, το ότι λοιπόν λόγω γραφειοκρατία δεν απορροφήθηκαν είναι μια απάντηση που την ακούω. Είναι ναι, ναι, θέμα σχεδιασμού, κύριε Ναι, Δεν με καλύπτει. Δεν σα πω. Συνεχίστε, θα το πούμε μετά. Ε... Άμα πηγαίνετε με ανάθεση να τα κάνετε, όχι εσεί. Άμα πηγαίνουν με ανάθεση και πέφτει στο ελεγκτικό συνέδριο, λογικό να μην γίνει τίποτα. Αν δεν στο μυαλό νομίζω... η απευθεία ανάθεση. Δεν, δεν θα νομίζω προχωρήσει. ότι ήταν εκεί το πρόβλημα. Ε... Σε αυτό δεν έχω εικόνα. Δεν θέλω να σα αμφισβητήσω σε αυτά που λέτε, αλλά δεν έχω εικόνα. Πάντω, αν είναι όντω έτσι τα πράγματα, η απάντηση λόγω γραφειοκρατία πήραμε μόνο 500.000 από τα δύο δι, εμένα δεν με καλύπτει. Το λέω ε, στα ίσια έτσι. Ε, τώρα, αναφέρθηκε και ορθώ ο κ. και η ίδια κυβέρνηση ήταν εκεί πέρσι, που λέμε ήταν το καλύτερο καλοκαίρι. Καλύτερο εντό εισαγωγικών, συγκριτικά βέβαια πάντα. Ε, με, έτσι, αλλιώ και ένα στρέμα να καεί, καλό δεν είναι. Ε, αλλά πράγματι η ίδια μας κυβέρνηση ήταν. Η ίδια ακριβώ κυβέρνηση ήταν, να πούμε. Λοιπόν, δεν είναι θέμα. Ε, το πόσο φταίει ή δεν φταίει μόνο μία κυβέρνηση. Είναι με νυφαλιότητα να καθίσουμε να τα δούμε. Θυμάμαι το 2004, κάντε ρεπορτάζ ή καλέστε το να σας το πει, γιατί αυτό το θυμάμαι καλά, το Πολυτεχνείο, χρηματοδοτούμενο από την τότε κυβέρνηση, Νομίζω ότι ήταν του κυρίου Σιμίτη δηλαδή... Λίγο πριν για αλλάξει το... Το η, η Το τμήμα που προείσταν τότε ο κύριος Μαρκάτος είχε, mm. εφαρμο, είχε δώσει και είχε εφαρμόσει και είχε mm. δώσει στο ελληνικό δημόσιο γιατί mm. χρηματοδοτήθηκε από mm. το ελληνικό δημόσιο. Ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίηση mm, που όμως. έμπαινε πάνω στα δέντρα. <ΚΚΚ> αν πάμε ναι, καλά, ναι, ναι. Ναι, 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 σωστά. δεν ξέρω αυτό τι έγινε. Φωνάχτε τον κύριο Μαρκάτο να σα το πει. Δεν ξέρω αυτό τι έγινε. Αν εφαρμόστηκε, ε, ε, αν συνεχίζει να εφαρμόζεται, αν χρειάζεται επικαιροποίηση ε, αυτού του <Κι> συστήματο. Κοιτάξτε <Κι Κι> <αυτούς, Κι> κύριε Πρόεδρε, από το αστεροσκοπείο, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο πρόγραμμα, το πρόγραμμα ΕΡΙΣ ή ΉΡΙΣ. Το οποίο είναι ένα σύστημα πρόληψη που είναι μια, ένα συνεχέ αίτημα από την πλευρά του αστεροσκοπείου. και Σκοπέδη, λοιπόν, ναι, βεβαίω. να πριν από ένα μισή χρόνο, θα σα πω κάτι. Κλείσουμε. Επειδή είναι ναι. και πολλοί κόσμοι που ακόμα δεν έχει γυρίσει διακοπέ. Πριν από 1.5 χρόνο πήγαν δύο υπουργοί τη κυβέρνηση, νομίζω ο κύριο Πιερακάκη και ο κύριο Άδωνο Γεωργιάδη, στην Άξο και έκαναν παρουσίαση ενό προγράμματο που ένα ντρόουν θα μετέφερε φάρμακα. Στη Χινούσα, στη Δονούσα, mm. δηλαδή στι μικρέ κοινότητε. Ξέρετε τι λένε ρωτήστε του, πάρετε στο τηλέφωνο. Μια φορά πήγε και ήρθε για τι κάμερε και την παρουσίαση και δεν ξαναλειτουργήσε ποτέ. Καλά τα προγράμματα, αλλά αν δεν υπάρχουν άνθρωποι, αν δεν υπάρχει συνέχεια, αν δεν υπάρχει προσωπικό να μπει στα δάση, να καθαρίσει, να βγάλει τα καθίσματα των λοφοριών, να βγάλει τα μπάζα, τα μπάζα, να ξέρει να ανοίξει του δρόμου, δεν γίνεται έτσι. Και η, η διάθεση αυτή τη κυβέρνηση, δεν θέλω τώρα να κάνω κανένα συμψηφισμό, ήταν στο μυαλό του να πάρουν αστυνομία για τα πανεπιστήμια, τώρα διαβάζω αστυνομία για τα δικαστήρια μια λογική διαχείριση τη πραγματικότητα με το... επικοινωνία και καταστολή. Δεν είναι σχόλιο από τον κύριο Ξεχαλάκη για να πάμε σε break. Να πω ναι, μόνο κάτι Λνάκου. για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα. Έχει δίκιο σε αυτό. Ο κύριο Καραμέρο ήταν και αυτοδιοικητικό και θα με καταλάβει ακόμα περισσότερο. Πρέπει κατά την άποψή μου να αναδιοργανωθεί και η νομοθεσία σχετικά με τη, με τη λέξη δάσο. Το ξέρετε. Σωστό ότι το παγκρατίου... Όχι περί δύο τόνων όπω με του δύο νόμου περιβαλλοντικού που αυτό. αμφισβητήθηκαν εν ατούρα του κ. Χατζηδάκη. Πάμε λίγο γρήγορα για... για να προλάβει ο κ. Χατζηδάκη. το άρσο παγκρατίου που το ξέρετε όλοι. Το ξέρετε ότι ανήκει στη δασική υπηρεσία. αυτά είναι Ήγανα τα πράγματα. Αυτά είναι προσέξτε, το Όχι να φτιάξω καινούρια, να κόψω και ένα να δέντρο. Πήγα να αναπλάσω την υπάρχουσα παιδική χαρά από εποχή Σέβερτ Και επειδή εγώ δεν το ξέρω αυτό. Και πρέπει να στη δασική υπηρεσία. Στη δασική υπηρεσία. Και επειδή δεν είχα πάρει άδεια από τη δασική υπηρεσία, οι εργάτε που έκαναν τι εργασίε μαζί με μένα πήγαν στο αυτόφορο. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Παρότι είχαμε κάποτε. Δεν κάποτε. δεν είχα αυτό. Επιβεβαιώνω το γήπεδο του παπάγου που είναι ακόμα χωμάτινο. Και εγώ, σαν αντιπυφύλακα, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, γιατί είναι δασικό. Έτσι. Να φτιάξω το γήπεδο ή... να βάλω πλαστικό. Όμω στα χέρια σα είναι. Ναι, αλλά ναι. Στα χέρια σα έτσι, είναι. Έτσι, Μπράβο. Έτσι, αυτό είναι. Μεταγκαλιάζει με τη δασική. Θα υπάρξει μια αντιπροσωπή. Μπορείτε δική να το λοιπόν, κινήσετε εσεί, Είναι, σε, είναι εσείς σε όλο αυτό το θέμα εδώ, Για Για να σας το σκεφτούμε. Να κλείσουμε. Και το τελευταίο σχόλιο να κλείσουμε. και αυτό ήθελα να πω ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο Πασόκ, εμεί έχουμε θέσει, θα τι καταθέσουμε στη Βουλή και είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε στην ε, δημιουργία ενός εθνικού σχεδιασμού για θέματα πολιτικής προστασίας. Νομίζω ότι είναι ένα πεδίο στο οποίο πρέπει να υπάρχουν... Μακάρι, Αν ναι. συμφωνήσετε όλοι, ξεκαλάκι. κύριε Ξεκαλάκη, Μακάρι. νομίζω ότι αυτό το εθνικό σχέδιο κάθε χρόνο θα πρέπει μάλλον να αναδιαμορφώνεται. Το θέμα, κυρία Φουσουλάκη, είναι η ίδια η κυβέρνηση να επιλέξει να συνεργαστεί με τα κόμματα της αντιπολίτευση αντιπολίτευσης από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η διάθεση τουλάχιστον από Ωραία. το κόμμα. ευχαριστούμε πάρα πολύ.